Η Τρίτη Δημοτικού τώρα μας ταξιδεύει στο χρόνο μέσα από τη θάλασσα και μας κάνει ένα ταξίδι στην ελληνική μυθολογία. Θα απολαύσουμε την Αθηνά, τον Ποσειδώνα, τον Οδυσσέα και άλλους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας. Εγώ, ο Ποσειδώνας, ο παντοδύναμος θεός της θάλασσας, θα σας δώσω το πιο πολύτιμο δώρο σε αυτή την πόλη. Ένα άλογο και μία πηγή. Κοντά στο νερό της θα ταξιδεύετε και θα εμπορεύεστε και θα έρθει πλούτος στην πόλη σας. Και το άλογο θα σας δίνει δύναμη στους πολέμους. Εγώ, η Αθηνά, η θεά της Σοφίας, είμαι εδώ έτοιμη να δώσω το δώρο μου στην πόλη. Προσφέρω την ελιά. Ο καρπός της θα σας τρέφει ενώ το κλαρί της θα είναι σύμβολο ειρήνης και πολιτισμού. Ειρήνη ή πόλεμο, πολιτισμό ή πλούτο, τι είναι καλύτερο για την πόλη μας? Θέλουμε τη γη μας να καρπίζει, τρέφουμε τη δουλειά, θέλουμε ειρήνη και πολιτισμό. Διαλέγουμε τον Άρη, την Ελλάδα. Έτσι η Αθηνά κέρδισε και έδωσε το όνομά της στην πόλη που τελικά ονομάστηκε Αθήνα. Ο Οδυσσέας είμαι εγώ, κοσμογυρισμένος, που έζησα περιπέτειες πολλές μακριά από την πατρίδα μου ξενιτεμένος. Είναι ο παλικάρι, καθόλου μην ανησυχείς. Εγώ είμαι ναυσικά και θα σου δώσω ό,τι ζητάς. Καράβι και ναύτες, ώστε στην πατρίδα σου να πας. Και ξεκινά ο ήρωάς μας να εξιστορεί τις περιπέτειές του. Περιπέτεια ξεκινά στο λατοφάνοντα νησί. Έχασε πολλούς συντρόφους εκεί. Πού είμαστε, τι είναι εδώ, τίποτα δεν μπορεί να φύγει. Πω, καταστροφή, για όσους φάγαν τους λεπτούς, δεν έχεις την πατρίδα επιστροφή. Τολμήσατε να μπείτε στη δική μου τη σπηλιά. Σιωπή σας λέω, μην βγάζετε μιλιά. Αλλιώς θα σας κάνω μια θρησκεία. Νιώθω κινδύνο μεγάλο και φόβο τρομερό. Πώς θα γλιτώσουμε τώρα από το γίγαντα των μυστήρων? Μια σας λέω, μιλήσει. Θα δώσουμε στην κύκλωπα κρασί για να με φτύσει. Άμα... Μα αν το ασκεί αυτό ανοίξεις, μεγάλο πελά θα συναντήσεις. Όμως οι σύντροφοι του Οδυσσέα δεν φέρθηκαν ωραία. Στο σακούλι νόμιζαν πως έχει θησαυρό, το άνοιξαν και τους βρήκε μεγάλο το κακό. Όπως συμφορά! Χάσαμε καράβι και κουπιά. Να, ένα νησί βλέπω εκεί. Πάμε, ας κάνουμε γρήγορα κοπή.
ξέρουν φίλοι και εχθροί. Μα η Κίρκη ήταν μάγισσα τρελή και με το μαγικό της το ραβδί τους συντρόφους σε γουρούνια μεταμορφώνει και ο Οδυσσέας πάρα πολύ θυμώνει. Κίρκη, εσύ έχεις ραβδί, με εγώ έχω σπαθεί. Τα μάγια λύσεις στη ζυμή και δώσεις τους συντρόφους μου ανθρώπινη μορφή. Έτσι έγινε λοιπόν και τώρα γυρίζω στην πατρίδα και έχω συντροφιά τους την ελπίδα, αλλά... Πολυμήχανε για νέο παλικάρι, έλα λίγο προς εδώ για κάνε μας τη χάρη. Γρήγορα, τον Οδυσσέα να δέσουμε στο κατάρτι. Γρήγορα, κερί να βάλουμε στα αυτιά για να μην ακούσουμε τη μαγική λαγιά.
Πάμε στην Τετάρτη.